Την ώρα που παραβιάζεται η εθνική κυριαρχία της Ελλάδας αλλά και της Κύπρου, την ώρα που ακούγονται απίστευτες δηλώσεις από τους Τούρκους τύπου θα σας πετάξουμε στη θάλασσα, την ώρα που συζητάμε σοβαρά το ενδεχόμενο γενικής στρατιωτικής εμπλοκής με την Τουρκία, την ώρα που η Τουρκία σπρώχνει απροκάλυπτα εκατομμύρια μετανάστες στα σύνορά μας και μας κατηγορεί ακόμα και για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, την ώρα που δηλώνει ότι αμφισβητεί την κυριαρχία επίσημα σε 18 νησιά και υπογράφει η μνημόνια που σε ένα σοβαρό κράτος θα ήταν απλά μια αιτία πολέμου, την ώρα που έχει 40.000 στρατό στα κατεχόμενα, δηλαδή στο έδαφος ενός κράτου μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρώπη βγάζει από το τραπέζι τις κυρώσεις και μας πηγαίνει από μήνα σε μήνα και κάθε φορά που ζητάμε τα αυτονόητα, δηλαδή την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, κοιτά αδιάφορα. Ως εδώ, την επόμενη χρονιά, η Ελλάδα θα πρέπει να αφήσει το όπλο στο τραπέζι και να πληρώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση με το ίδιο νόμισμα. Να μπλοκάρει δηλαδή μαζικά τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας αλλά και της Λευκορωσίας. Είναι πλέον ο καιρός να δείξουμε κι εμείς την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη μας.